Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Συνήλθες από αυτή την αποβολή την προχθεσινή. Σε μια φάση που νομίζω θα τη θυμάσαι για πολύ καιρό, γιατί ήταν το πρώτο σου μάτς με την εθνική ομάδα και μια φάση όπου σίγουρα έχεις αδικηθεί και η ομάδα αδικήθηκε. Ναι, ήταν ένα σοκ εξ αρχής, από την αλήθεια. Ναι, 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 κανονικά. Ντεμπούτο με την εθνική Ελλάδος, κόκκινη η οποία δεν είναι κιόλας. Και είναι και φιλικό δύσκολο παιχνίδι. Συνήθως οι διαιτητές δεν αποβάλλουν παίκτες στο φιλικό, δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, δεν έχει νόημα. Παρ' όλα αυτά έχω βρει την μπάλα και αποβάλλουμε κιόλας. Ήταν κάτι περίεργο, μια δύσκολη στιγμή για μένα. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια καλή εμπειρία και θα το θυμάμαι για πάντα. Θα το θυμάσαι για πάντα, Σίγουρα. Το πρώτο μάτς και μια αδικία με μια τέτοια αποβολή. Πάντως, Δημήτρη, να μείνουμε στο γεγονός. Δηλαδή, ξεκινάει μια σεζόν με σένα να ψάχνεις να δεις τι θα γίνει κτλ. Να πηγαίνεις στον Ατρόμητο και τελειώνει η σεζόν με κλείσει την εθνική ομάδα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Ναι, ήταν κάτι πολύ καλό για μένα στον οργανισμό στον Ατρόμητο. Όταν ξεκινήσω χρονιά είχα ένα άγχος, είχα μια στεναχώρια φυσικά που δεν θα παραμείνω και για άλλη μια χρονιά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω αυτή η χρονιά μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Η επιλογή της ομάδας του Ατρομήτου ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Και η κλήση στην εθνική ήταν κάτι το οποίο στην ουσία επιβράβησε όλη αυτή την καλή χρονιά. Δημήτρη, τώρα για τον Ατρόμητο και εσάς όλους, είναι που εσείς ανεβάσατε τον Ατρόμητο τόσο ψηλά ή η ομάδα με την πορεία της σας βοήθησε να ανέβετε τόσο ψηλά σε προσωπικό επίπεδο? Γιατί όλοι όσοι παίξετε εκεί έχετε ανεβάσει την αξία σας σε όλα τα επίπεδα. Ναι, σίγουρα αυτό είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω είναι ένα συνδυασμός. Είναι μια καλή ομάδα χωρίς προβλήματα. Μας παρέχει τα πάντα πραγματικά, από προπονητικό, από γήπεδα, από τα πάντα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και ήρθαμε παίχτες, πολύ καινούργιοι παίχτες, που όλοι είχαν δίψα για το κάτι παραπάνω. Ήθελαν να αποδείξουν πράγματα, ήθελαν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Νομίζω αυτός ο συνδυασμός έφερε και αυτά τα αποτελέσματα. Γεγονός. Δημήτρη, βλέπαμε τα στατιστικά σου στη Βέρεια. Η Βέρεια, η οποία πλάκα-πλάκα εκείνη τη χρονιά που έμεινε στην κατηγορία όταν έπαιζε εσύ, ουσιαστικά έμεινε χάρη στην αμυνά τη, την οποία αποτελούνταν από εσένα, το Στέλιο τον Μαραγκό, αν θυμάμαι καλά, εκείνο το Γάλλο, το παιδί, δεν θυμάμαι, και τον Αχιλιά τον Μπούγκουρα. Δηλαδή δεν έσφυζε και από εμπειρία, εσύ πρώτη χρονιά τότε, σαν αριστερό μπακ. Εκεί φάνηκε να έχει τέλος πάντων την ικανότητα, παρότι εκείνη τη χρονιά άλλαξε, να παίξει στη θέση. Αυτό που βλέπαμε, γιατί πάω και την επιθετική ομάδα, είναι ότι δεν υπάρχουν νούμερα στη δημιουργία. Ξαφνικά φέτος είσαι πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα μαζί με τον Δημήτρη τον Μπέλκα, τον Κωνσταντο Φορτούνη και τον Αδάλες. Τι άλλαξε στο παιχνίδι σου? Δούλεψες πάνω σε αυτό? Σου βγήκε αυτό? Εξοικειώθηκες στη θέση και πλέον έχεις το καθαρό μυαλό όταν ανεβαίνεις στην αντίπαλη ζώνη? Πώς ακριβώς το έζησες? Είναι αυτό ακριβώς. Είναι συνήθως για να γίνει η τελική πάσα θέλει καθαρό μυαλό. Είναι αυτό στο οποίο δούλεψα. Αλλά εντάξει, σίγουρα ήταν και η πρώτη μου χρονιά στη Βέρεια, ήταν κάπως δύσκολο για μένα να γίνει αυτή η μετάβαση. Παρ' όλα αυτά νομίζω είναι κυρίως η δουλειά και με τους προπονητές που γίνεται σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο όσον αφορά την προπόνηση που κάνει η ομάδα, αλλά και τα έξτρα, είτε μετά την προπόνηση, είτε σε μέρες που υπάρχει ρεπό. Νομίζω η δουλειά είναι αυτή που σε αυτά τα επίπεδα αυτή τη στιγμή. Δουλειά σε τεχνική, δουλειά σε τακτική. Κάτι άλλο προσωπικό? Προσωπικό, στην τελική πάσα, ας πούμε, στη σέντρα κυρίως. Όταν έφτανα εκεί, συνήθως οι επιλογές μου δεν ήταν οι καλύτερες. Ναι. Αλλά εντάξει, και τύχει σίγουρα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που εσύ βγάζεις την καλή σέντρα, χάνετε τον γκολ και εντάξει. Αλλά νομίζω ήταν ένα συνδυασμός τώρα που έκανα εγώ τις σωστές αποφάσεις, οι παίκτες μου τις αξιοποίησαν και έτσι ήρθαν οι 8 ασίστ. Το πρωτάθλημα πώς το έζησες φέτος? Ένα πρωτάθλημα στο οποίο ακόμα και η ομάδα σου για μεγάλο διάστημα ήταν ψηλά στις πρώτες θέσεις. Ναι, για μένα το πρωτάθλημα ήταν, το βαρτώζησα πολύ καλά. Δεν είχα συνηθίσει να παίζω μια ομάδα πρωταγωνιστή στο πρωτάθλημα, γιατί στον ΠΑΟΚ δεν έχω παίξει στο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα ήταν κάτι δύσκολο, γιατί όταν στο χέρι ψηλά και ξεκινάς και βρίσκεις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, βλέπεις ομάδες από κάτω να σε πιέζουν, υπάρχει ένα άγχος σε κάθε αγωνιστική. Με οποιαδήποτε ομάδα και αν παίζεις, αλλά δημιουργικό άγχος που σου βγαίνει σε καλό και μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερος στην πίεση. Και όταν είμαι δανεικός από τον ΠΑΟΚ και η βλέψη μου είναι να παίξω στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να συνηθίσω να παίζω με πίεση. Μια και λέμε για εσάς τους παίχτες που στον Ατρόμητο φέτος εκτοξευθήκατε και παίχτες που είσαι και στον ΠΑΟΚ, προχθές ο Ουάρντα βραβεύτηκε ως ο πολυτιμότερος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μια ομάδα που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Κι όμως ο Ουάρντα
πήρε αυτό τον τίτλο. Το άξιζε? Ναι. Αν ρωτάτε προσωπικά εμένα, ναι, το άξιζε 100%. Είναι ένας τρομερός παίκτης πραγματικά. Παίζαμε και μαζί στην πλευρά, η βοήθεια του ήταν απίστευτη. Όσο αμυντικά όσο και επιθετικά, που κρατούσε την μπάλα με μεγάλη ευκολία. Ναι. Δεν τη χάνει πραγματικά. Και νομίζω είναι άξιο τίτλος, ναι. Έκανε μια πραγματικά τρομερή χρονιά. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες φέτος? Εδώ κυριαρχεί η άποψη ότι πραγματικά έχει την καλύτερη ομάδα και αποδείχθηκε αυτό μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, το τελικό του κυπέλου. Πώς το είδες εσύ? Εντάξει, και μετά το τελικό δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ σε όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ήταν η καλύτερη ομάδα, αδικήθηκε, αλλά με την κατάξυση του κυπέλου νομίζω έδωσε κάποιες απαντήσεις στο γήπεδο και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Ναι. Για σένα προσωπικά τώρα στο πιο βασικό κομμάτι. Πέρυσι συμφωνήσατε και οι τρεις πλευρές, οι δύο ομάδες και εσύ, για να παραμείνεις στον Ατρόμητο για δύο χρόνια. Ναι, ναι, ο δανεισμός μου είναι για δύο χρόνια. Ο δανεισμός είναι για δύο χρόνια. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Έχουν γίνει ήδη επαφές για να αλλάξει αυτή η συμφωνία? Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει επαφές, αλλά στο συμβόλαιο μου υπάρχει όρος ότι σε περίπτωση που πάω από τη στιγμή να πάρει πίσω, δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Α, είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, αν επιθυμεί να σε πάρει πίσω, δεν μπορεί να τεθεί άλλο ζήτημα, ξέρω εγώ, νομικό ή οικονομικό ή οτιδήποτε? Όχι, 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 δεν μπορεί να τεθεί κάποιο ζήτημα. Μάλιστα. Γνωρίζεις ότι προχθές στη συνέντευξη του κυρίου Λουτσέσκου, όταν μίλησε για δανεικούς, ονομαστικά αναφέρθηκε μόνο σε εσένα? Απέφυγε να πει άλλα πράγματα. Με το Τσικέλι τα βγάζαμε, ναι, με λίγα λόγια. Αλλά για εσύ μας έβγαλε. Για σένα τώρα είτε του ξέφυγε είτε όχι, το είπε. Ό,τι υπολογίζει. Το γνωρίζεις? Το γνωρίζω, ναι. Διάβασα κάποια πράγματα που είπε ο κ. Λουτσέσκου. Και το γνωρίζω, ναι. Και εντάξει, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά μένει να δούμε και τι κατάληξη θα έχει. Και να σου πω τώρα το δύσκολο κομμάτι. Ναι. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι κάτι που το κέρδισες. Είναι το πιο πιθανό. Ναι. Το κέρδισες με το σπαθί σου. Δηλαδή, τι να βγει κάποιος τώρα. Είσαι μια ομάδα πρωταγωνίστησης με 8 assist. Ωραία, με όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας μπακ. Ξαφνικά φέτος στον ΠΑΟΚ ο Βιερίνη έδωσε μια άλλη οντότητα στη θέση της συγκεκριμένη. Πώς είναι για σένα το να έρθεις σε μια ομάδα που όντως έχει στόχο να παίξεις και μπροστά σου να έχεις αυτόν τον παίκτη? Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά κοίτα να παίρνω θετικά από δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει, ο Βιερίνη είναι ένας τρομερός παίκτης πραγματικά. Έπαιξε με μεγάλη επιτυχία τη θέση του αριστερού μπακ και έδωσε ειδικά επιθετικά, έδωσε μεγάλη πνοή στον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, με αυτό μπορώ να γίνω μόνο καλύτερος. Να δουλέψω, να δω τι μπορώ να βάλω και εγώ στο παιχνίδι μου, κάτι καινούριο, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Και σε περίπτωση που μου δοθούν ευκαιρίες, να αποδείξω ότι μπορώ να καλύψω το κενό του Βιερίνη. Ξέρεις ότι από σένα εξαρτώμαστε για να τον πάρει ο Βιερίνη ξανά στα εξτρέμια, εντάξει. Να πας εσύ τόσο καλά και να γυρίσει να πάρει τη φυσική του θέση. Ναι, εδώ θα δημιουργηθεί σύνδεσμος φιλάθλων Βιερίνη Extreme. Και σύνδεσμος φιλάθλων Δημήτρη Γιάννου Λιμπάκ, εντάξει, να ξέρεις, δηλαδή είμαστε έτοιμοι. Θα μπορούσες να πεις, Δημήτρη, ότι αυτό το ονειρεύεσαι, το βάζεις στόχο όχι μόνο να γυρίσεις τον ΠΑΟΚ, αλλά να είσαι ή από το ξεκίνημα από κάποια στιγμή ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας? Αυτό είναι το όνειρό μου. Από την πρώτη στιγμή που πέρασα στον ΠΑΟΚ, που ήμουν πιο μικρός ηλικία, αυτό ονειρεύομαι, να παίξω βασικό στον ΠΑΟΚ και να θυμάμαι να πάρει τίτλους. Αυτό είναι το όνειρό μου. Πες μας τώρα για αυτή την, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, για αυτή την αλλαγή θέσης. Ποιος το σκέφτηκε, πώς υλοποιήθηκε, πώς το έζησες εσύ και αν πράγματι είναι το ιδανικό για μια ομάδα όπως είναι και ο ΠΑΟΚ που θέλει να διασπάσει τις άμυνες να μετατρέπει παίχτες μεσοεπιθετικούς σε πλάγια μπακ, αν είναι ό,τι καλύτερο τελικά? Ναι, εγώ για αρχή όταν με τον δανεισμό μου στη Βέρεια έγινε αυτή η αλλαγή από extreme σε back. Mm-hmm. Κύριος Γεωργιάδης την ακρίβεια με έκανε. Γιορτάζει σήμερα το Γιου Γουχού, να ξέρεις. Χρόνια πολλά στο Γιου Γεωργιάδη. Εγώ για μένα αλήθεια πήγαινα στο extreme στη Βέρεια, δεν γνώριζα κάτι. Πήγα στην προετοιμασία στην Ολλανδία που έκανε τότε η Βέρεια και χρησιμοποιήθηκα ένα straw back. Ήταν ένα σοκ και αυτό για αρχή. Αν τα συνήθισα και μου αρέσει περισσότερο κιόλα. Από εκεί πέρα τα back, τα extreme που γίνονται back, συνήθως γίνονται με σκοπό να βοηθήσουν πιο πολύ στο θετικό παιχνίδι. Και αυτό είναι και σε όλο τον κόσμο, αν παρατηρήσουμε κάποιους παίκτες, είναι πολλοί αυτοί που από extreme είναι back με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και είναι αυτό, γιατί τόσο χρόνο ποδόσφαιρο στηρίζεται πολύ στα back και στις επιθέσεις από τα πλάγια, οπότε είναι κάτι βασικό για μια ομάδα, να έχει επιθετικά back. Και σκέψω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είχε την ευτυχία πραγματικά
να διαθέτει δίδυμο στα μπακ τον Μάτος και τον Βιερίνια. 15 ασίστ μόνο τα μπακ. Κάτι το οποίο μάλλον δεν αντιμετωπίζεται από, από τους αντιπάλους. Πραγματικά, όταν έχεις και καλά εξτρέμ, έχεις και άλλα δύο μπακ από πίσω που είναι σαν άλλα δύο εξτρέμ, νομίζω υπάρχει πρόβλημα για την αντίπαλη ομάδα. Και ειδικά με τους παίκτες με Μάτος και Βιερίνια. Άρα, Δημήτρη, έχεις ειδοποιηθεί, γνωρίζεις ότι 19 Ιουνίου έρχεσαι στην Τούμπα, ξεκινάς ή περιμένεις? Όχι, όχι, δεν έχω ειδοποιηθεί ακόμα. Περιμένω, πίστευα ότι μετά το τελικό θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και νομίζω ότι αυτές τις εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Τώρα διακοπές έχεις, έτσι? Ναι, ναι, διακοπές. Ωραία. Να σου δώσουμε και πάλι συγχαρητήρια για την εκπληκτική χρονιά που έκανες. Καλή ξεκούραση και πραγματικά ό,τι καλύτερο του χρόνου που πιστεύουμε από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι θα είσαι στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα σε δούμε στην προετοιμασία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ωραία. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.